Πήρε πολύ ωραία ο Πινέδα από την πάσα του Λιβάη Γκαρσία και έκφερε με χώρο. Ακολουθεί ο Γκατσίνοβιτς, ζητάει την μπάλα, την πήρε ο Γκατσίνοβιτς. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, πλασάρει ο Γκατσίνοβιτς. 1-0 η ΑΕΚ στο 30. Καταπληκτική μετάβαση παιχνιδιού στον χώρο. Μια υπέροχη συνεργασία με τελικό αποδέκτη τον Γκατσίνοβιτς που έτρεξε μισό γήπεδο. Έφτασε με στη μεγάλη περιοχή. Πλάσαρε ιδανικά τον Κοντάρσκι για να ανοίξει το σκόρ για την ΑΕΚ στο 30. Πολύ σπουδαία δουλειά από όλους στην φάση. Εδώ ο Γκαρσία στον Πινέδα. Ο Πινέδα στον Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς εκτελεί άψογα για το 1-0. Κεφαλιά από τον Κετσιόρα πάνω από τον οριζόντιο δοκάρι. Εκατοστά. Ο Άμραμπατ το πάει απευθείας. Καταπληκτικό. Δεν το περίμενε κανείς. Και κυρίως έχει σημασία ότι δεν το περίμενε ο Κοτάρσκι. Συρτό, χαμηλό, για απευθείας το πάει ο Άμραμπατ και απευθείας στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κοτάρσκι. Με το καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0 και ξεκάθαρο προβάδισμα για την Ένωση. Στο 58 με τον Ζίβκοβιτς να εκτελεί. Η μπάλα περνάει, παίρνει την κεφαλιά, αλλά δεν μπορεί να τη στείλει στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κετσιόρα. Πάλι από δική του κεφαλιά, πάλι στο πίσω δοκάρι, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Πέρασε ο Ντεσπόντοφ με το εξωτερικό. Ο Αθανασιάδης, σπουδαία επέμβαση. Στην πιο μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο μάτς. Βρήκε τρόπο να απομακρύνει, αλλά όχι πολύ μακριά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η μπάλα φτάνει στον Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας δεν έχει τρόπο να σουτάρει, είναι πολλά κορμιά γύρω του, κρατάει την μπάλα, Μπαμπαράχμαν αυτό σουτάρει και σκοράρει, 2-1 στο 62 με τον Μπαμπαράχμαν. Πριν μερικά δευτερόλεπτα απείλησε σοβαρά με τον Ντεσπόντοφ, εξιδωτέρως ο Αθανασιάδης, δεν μπόρεσαν να βγάλουν μακριά την μπάλα από την περιοχή τους οι παίκτες της ΑΕΚ, επέμεινε ο Κωνσταντέλιας και τελικά έρθε ο Μπαμπαράχμαν. Με ένα ξερό σουτ ανάμεσα στα πολλά κορμιά να περάσει την μπάλα από τα πολλά πόδια και να τη στείλει στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Ζίβκοβιτς στη στημένη μπάλα. Έκοψε ο Μουκουντή, πήρε ο Σαμάτα. Σαμάτα για τον Μπαμπαράχμαν. Τον από την άλλη πλευρά. Κάνει το γέμισμα ο Μπαμπαράχμαν. Προσπαθεί ο Κουλιαράκης. Πεσμένο στο χόρτο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και πανηγυρίζει ο Σντόεφ. Έμεινε ζωντανή η μπάλα στα όρια της μικρής περιοχής. Το κρίσιμο είναι ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε εδώ να κρατήσει την κατοχή. Ο Μπαμπαράχμαν σήκωσε την μπάλα. Ο Κουλιεράκης είναι αυτός που έχει, έλεγες προηγουμένως, για την συνεισφορά του. Εδώ είναι μια στιγμή που έχει συνεισφορά στην επιθετική ανάπτυξη με αυτή την κεφαλιά. Φυσικά έχει διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι και ο Σντόεφ και προλαβαίνει για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Σπόντοφ εκτελεί στο πρώτο δοκάριο, με η Τέ πάει να κάνει τα κουνάκι. Το σούτ, την μπάλα στα κορμιά, επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κετζιόρα προσπάθησε να γυρίσει μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Η πίεση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Μεϊτέ κλέβει χωρίς φάουλ. Η μπάλα φτάνει στον Σαμάτα. Ο Σαμάτα βγάζει έξω. Η σέντρα γλυκιά, η κεφαλιά ο Αθανασιάδης. Και βγαίνει η μπροστινή παλιά ξανά για τον Πάολο Φερνάντες. Τον ακολουθεί ο Κουλιεράκης. Πάολο Φερνάντες κρατάει την μπάλα. Κάνει προσποιήσεις. Ψάχνει για ελεύθερο συμπαίκτη. Στρώνει το σούτ από τον Γιόνσον. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Άλλο ένα απίθανο, άλλο ένα φοβερό, άλλο ένα τρομερό ματς. Στην φετινή στοίχημαν Super League.